Το τεθωρακισμένο όχημα προσονήμιο προσωνύμιο τυφώνα επιστρατεύουν οι αστυνομικέ αρχέ στον Εύρο στην προσπάθειά του για την αντιμετώπιση του κυκλώματο των διακινητών. Το συγκεκριμένο όχημα θα έχει ω κύριο σκοπό την αποτροπή των διακινητών να εισέρχονται στην αντίθετη λωρίδα με τα οχήματά του, οι οποίοι πολλέ φορέ διαφεύγουν από τα μπλόκα των αστυνομικών, καθώ συνεχίζονται οι καταγγελίε από του οδηγού για περιστατικά με διακινητέ μεταναστών που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα τη Εγνατία Οδού στον Εύρο, θέτοντα έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια τη κυκλοφορία. Η ελληνική αστυνομία είναι εξοπλισμένη με 8 οχήματα τυφώνε που είχαν πέσει στα χέρια του λιμενικού σώματο από σπό όταν το 2015, όταν κατασχέθηκαν από φορτηγό πλοίο που κατά παράβαση των ψηφισμάτων του ΙΕ επιχείρησε να σπάσει το διεθνέ εμπάρκο στη Λιβύη και να τα παραδώσει στην άμυση του Χαφτάρ. Το όχημα έχει μήκο 6,5 μέτρα, πλάτο 2,43 μέτρα, ύψο 2,37 μέτρα και βάρο 12,5 τόνου. Έχει διμελέ πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει έως 8 εξοπλισμένου στρατιώτε. Το 2020 και εν ώψη επεισόδιο στον Εύρο, κρίθηκε επιτακτική μεταφορά του στην καταστάση Ελλά στο προκειμένου να γίνουν οι κατάλληλε μετατροπέ και να παραδοθούν στι ειδικέ δυνάμει Ελλά.